Ρύθμιση χρεών με εξόφληση σε έως και 35 χρόνια, αλλά με κόφτη το 85ο έτος της ηλικία του οφηλέτη, και σε ισχύ από αύριο το Υπουργείο Οικονομικών. Με λύσει, πληρώνε όσα έχει και μπορεί, η νέα ρύθμιση στα Ικούρα απευθύνεται σε 1,5 εκατομμύρια δυνητικά δικαιούχου, φυσικά και πρόσωπα που έχουν συνολικά χρέη τουλάχιστον 10.000 ευρώ, μαζί με τόπου αλλά και προ αυξήσει σε εφορία, τράπεζε, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλου πιστωτέ. Το νέο σύστημα ευνοεί αυτού που δεν έχουν υψηλή αξία σε ακίνητη περιουσία γιατί κερδίζουν κούρεμα Αντιθέτως, οποίο διαθέτει μεγάλη περιουσία και χρωστάει θα πληρώνει πιο υψηλή δόση. Αν οι έχοντες και κατέχοντες θέλουν χαμηλότερη δόση, θα πρέπει να πούλησουν τουλάχιστον ένα μέρος από την περιουσία τους. Η γενναία ρύθμιση σε 1,5 εκατομμύριο οφηλέτες αναμένεται να ευνοήσει με απόφαση του, του Υπουργείου Οικονομικών... ...και συγκεκριμένα ε, αναφέρεται σε αυτούς που έχουν τουλάχιστον 10.000 ευρώ οφηλή σε εφορίες τραπέζες και ασφαλιστικά ταμεία. Όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα τη Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέου. Δόσει και τα κουρέματα θα βγαίνουν αυτόματα με αλγόριθμο. Θα προσφέρει έω και 420 δόσει για χρέη στι τράπεζε και ω 240 δόσει για χρέη σε εφορία και ταμεία. Θα σβήνει έω και 75% ή 80% χρέη, κεφάλαιο δηλαδή και βασική ή αρχική οφειλή. Θα διαγράφει 90% ακόμη και 100% από τόκου και προσαυξήσει. Αρκεί να πληρώνει κάποιο δόσει από τουλάχιστον 100 ευρώ το μήνα που μπορεί και να αυξάνονται σταδιακά μετά τα πρώτα χρόνια. Βέβαια κόφτης μπαίνει εδώ το όριο ηλικία στο 85ο έτος για κάθε οφειλέτη, γιατί τα 35 έτη που είναι για τις τράπεζες είναι ε, πολλά για αρρύθμιση. Ε, το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται θα είναι 100 ευρώ. Ευνοεί εκείνους που έχουν οφειλή ε, ακίνητη περιουσία μικρή, ενώ δεν ευνοεί αυτούς που έχουν μεγάλη περιουσία σε περίπτωση που κάποιος έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία... για να μπορέσει να μπει σε αυτή τη ρύθμιση... θα πρέπει να πουλήσει ακίνητη περιουσία. Γιατί έχουμε διαγραφή βασικής οφειλής τόκων και προσαυξήσεων... που φτάνει από 75% έως 90%. Είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση που πιστεύει... ότι έτσι το Υπουργείο Οικονομικών θα εισπράξει αρκετά ποσά και θα ε, βοηθήσει τους οφειλέτες. Η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις για το τι θα ισχύει από αύριο 1η Ιουνίου.